Η φούσκα λοιπόν αυτή καραμαλή, έτσι για να τα πω και πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνεται στο εξής, ότι στα στεγαστικά δάνεια η πλειοψηφία των δανειοληπτών, σχεδόν το 90%, χρωστάει λιγότερο από το 50% των οφειλών. Το καταλάβατε? Η πλειοψηφία των δανειοληπτών, σχεδόν το 90% στα στεγαστικά δάνεια, χρωστάει από το άθροισμα των οφειλών λιγότερο από το 50%. Πρόκειται λοιπόν για τα στεγαστικά δάνεια τα οποία χτίσαν τα βόρεια προάστια. Κατά κύριο λόγο μιλάμε για αυτά. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Δεύτερον, και τα στεγαστικά δάνεια είναι περίπου το 30% με 35% του συνολικού ποσού των κόκκινων δανείων. Τα καταναλωτικά είναι το 15% και τα υπόλοιπα είναι επιχειρηματικά. Στα επιχειρηματικά δάνεια είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι το 70% των οφειλών, εδώ έχεις μια αντίστροφη εικόνα, ανήκει στη μεσαία τάξη, ανήκει δηλαδή στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Και αυτά τα λέω για να έχουμε λοιπόν μία εξ αρχής ποιοτική ανάλυση των δανείων και των προσδοκόμενων λύσεων ή των προτινόμενων λύσεων. Έχεις λοιπόν μια με πολύ μεγάλη υπερχρέωση των μεσαίων επιχειρηματιών και από την άλλη μεριά έχεις ένα χαμηλότερο πρόβλημα, οξυμένο μεν, αλλά χαμηλότερο σε σχέση με το τι χρωστάει ο κόσμος στα λαϊκά στρώματα. Δεύτερον, οι ευρωπαϊκές χώρες, τα θέματα τα οποία συζητάμε όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα έχουν διαχρονικά επιλύσει. Υπάρχουν νομοθετήματα λοιπόν, τα οποία αφορούν είτε την εξυγίανση των επιχειρήσεων, είτε το restart των υπερχρεωμένων οικοκυριών από τον 18ο περίπου αιώνα. Με την κάθε παράδοση που έχει κάθε χώρα σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα της υπερχρέωσης. Η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική ένομη τάξη πιάστηκε στο σημείο αυτό χωρίς να υπάρχει δίκαιο αφαιρεγγιότητας. Για πρώτη φορά ξεκινήσαμε να μιλάμε με το 3869 του 10 σε ό,τι αφορά τους μη εμπόρους καταναλωτές και χωρίς και με έναν απαρχαιωμένο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος είχε με ένα πρώτο βήμα αντιμετώπιση του ζητήματος εξυγίανσης το 8 και έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο σήμερα που μιλάμε. Το οποίο δηλαδή δίνει δυνατότητες και στρέφει το πτωχευτικό δίκαιο σε δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων. Έχοντας λοιπόν όμως έναν υπέρμετρο δανεισμό, είναι περίπου δανεισμός 2 γενεών, καταλαβαίνουμε ότι η χώρα χρειάζεται μία, κατά τη δική μου τουλάχιστον αντίληψη, εξαιρετική και έκτακτη νομοθεσία, η οποία και να εξυγιαίνει το τραπεζικό σύστημα, αλλά και να σταθεροποιεί την κοινωνία. Δεν μπορεί ο ένας στόχος να λειτουργεί σε βάρος του άλλου. Αυτή η έκτακτη νομοθεσία, σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, θα πρέπει να υιοθετεί το Ιρλανδικό μοντέλο, κοινώς να αναπροσαρμοστούν οι αξίες των δανείων στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ή στις τρέχουσες εμπορικές αξίες. Πάντως, όχι σε αυτές τις αξίες με τις οποίες λήφθηκαν τα δάνεια. Μπορεί για να λυθμιστεί το θέμα της, γιατί μπήκατε στο σωστό ερώτημα, λογιστικά να τακτοποιηθεί, να πεις ότι υπάρχει ένα ανήμερο τμήμα οφειλής, εφόσον μου είσαι συνεπής σε 20 χρόνια, διαγράφω το υπόλοιπο, με άφεση χρέους, το οποίο θα επέτρεπε και στις τράπεζες σταδιακά να κάνουν προβλέψεις με ομαλότητα, πάντως σήμερα που μιλάμε, να αρχίσουν να εντάσσουν τα δάνεια αυτά πάλι στο ενεργητικό τους. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, ο εξοδικαστικός συμβασμός με την πολυπλοκότητά του, όπως έχει καταγραφεί, και τις προϋποθέσεις του, απευθύνεται ούτως ή άλλως σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων.
και δεν μπορεί να αποτελεί λύση παρά μόνο για τα δάνεια των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Εδώ θα ήταν χρήσιμη η λειτουργία μίας, ας το πούμε έτσι, ενός ιδρύματος ειδικού σκοπού, το οποίο τι θα έκανε. Θα συμμετείχε το ελληνικό δημόσιο, θα συμμετείχαν οι τράπεζες, θα συμμετείχαν ενδεχομένως και funds. Θα αγοράζανε στην πραγματικότητα τις τράπεζες σε καλύτερη τιμή από τα σημερινά funds τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα είχε πλέον αυτό την άνεση να σου κάνει μια ολιστική αντιμετώπιση του χρέους. Δηλαδή, να έχει μια ρύθμιση μακροχρόνια με μια δόση βατή για όλους, η οποία θα καλύπτει το σύνολο και των οφειλών σου προς το δημόσιο και των οφειλών σου προς τις τράπεζες. Και να σε βοηθήσει να σταθείς στα πόδια σου και να γίνεις βιώσιμος. Αν μια επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί δηλαδή να έχει κερδοφορία, δεν μπορεί να εξηγένθει, εκεί θα πρέπει να δούμε ότι η ιδιοκτησία της θα πρέπει να έχει μια κάλυψη, σαν να ήταν για τα περιουσιακά στοιχεία να μην βρεθεί κάποιος άνθρωπος στον δρόμο, αλλά δεν μπορούμε να το συγχέουμε με το ζήτημα μιας ευρύτερης και γενικότερης συσάχθειας. Πρέπει να αποκτήσουμε δηλαδή ένα δίκαιο εξυγίανσης από τη μια και ένα δίκαιο αντιμετώπισης της ιδιωτικής αφαιρεγκυότητας από την άλλη. Ταυτοχρόνως όλα αυτά, αν δεν υπάρξουν και μέτρα για τους ενήμερους δανειολήπτες, δεν θα μπορέσουν σε καμία, κινδυνεύουν να θέσουν το τραπεζικό σύστημα και την τραπεζική πίστη σε κίνδυνο. Εδώ μπορεί να υπάρχει ένας καμβάς μέτρων, που κάποιοι να τα κάνουν και τράπεζες και οθελώς, επιστροφή τόκων. Θα μπορούσαμε να δούμε υποσυνθήκες και τα δάνεια να εκπίπτουν οι τόκοι τους από το εισόδημα. Αν αυτό, θα πούνε βέβαια ότι κάποιος έχει νομοθετική έχει δημοσιονομική επιβάρυνση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι εδώ που έχουμε φτάσει είμαστε σε ένα σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι δεν θα λειτουργήσει ο εξοδικαστικός συμβασμός αποτελεσματικά, ούτε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι η νομοθεσία της αποποινικοποίησης των τραπεζικών στελεχών δεν είναι πλήρης και πρέπει να υπάρξει. Διότι πώς εγώ θα πάω λοιπόν να διαγράψω χρέος κάποιου όταν κινδυνεύω να μηνυθώ για απιστία και κυρίως αν μου γίνει μία καταγγελία ή αν ελεγχθώ, υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα που υπάρχει ένα πόρισμα μιας επιτροπής, καταλήγει στον εισαγγελέα και κατά 300% λοιπόν θα παραπεμφθώ. Γιατί διέγραψα το δάνειο το οποίο δεν θα συμπραγωγόταν ποτέ. Μπορεί να αθωστώ στο τέλος, αλλά θα τραβήξω μια ταλαιπωρία. Το ίδιο θα ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ πρέπει να δούμε ότι τα δάνεια αυτά κακώς χορηγηθήκαν. Ίσως να πρέπει να μπουν αντικειμενικά κριτήρια στο πώς απομειώνεις. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει νομοθεσία η οποία αυτόν που έρχεται σήμερα να χειριστεί ένα θέμα, να τον καλύπτει. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να μην πάμε σε οριζόντιες λύσεις, ακριβώς για να αποφύγουμε όλο αυτό το πλαίσιο των ευθυνών, του ποιος θα διαγράψει και ποιος θα κάνει τι. Θα πω τέλος, γιατί αυτή η λύση της οριζόντιας νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος είναι εφικτή, το εξής. Δεν έγινε βέβαια σε συνθήκες επιτροπίας. Έγινε σε συνθήκες που η χώρα είχε την δημοσιονομική της κυριαρχία. Θυμάστε τα πανωτόκια. Που κάποια στιγμή ήρθε η Τράπεζα της Ελλάδας και είπε τι, τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Ήρθε ο νομοθέτης και ρύθμισε ένα ζήτημα. Όταν όμως τα δάνεια είχαν ληφθεί και 30 και 40 χρόνια πριν, αυτό το νομοθέτημα στην πραγματικότητα τότε ήταν συσάχθεια. Διότι είχες πάρει ένα δάνειο 100.000 το 60
και το πλήρωσες 300.000 το 2000. Οι 100.000 δραχμές το 60 λοιπόν ήταν ένα αστρονομικό ποσό, αγόραζε σπίτι με 60 χιλιάρικα. Οι 300.000 δραχμές το 2000 ήταν 2 μηνιάτικα. Και πληθωρισμός. Και πληθωρισμός αντίστοιχα. Και πληθωρισμός. Εντάξει. Άρα, αν δεν υπάρξει μια εξαιρετική νομοθεσία, δεν θα δοθούν λύσεις οι οποίες να ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Και άκουσα προηγουμένως την πολύ φιλόδοξη πρόταση, η οποία είναι σοβαρή, ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας. Ενώ είναι νομικά ορθή, οικονομικά ορθή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει μια τέτοια συνεταιριστική επιχείρηση στο παιχνίδι. Γιατί φοβάμαι ότι το ζήτημα των κόκκινων δανείων έχει να κάνει και με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Α, μάλιστα. Είναι συγκεκριμένες προτάσεις και επειδή είναι πολύ ψηλά τα γράμματα του κόσμου, τώρα θα σκοπεί αυτό και τη γραμματικά να μας πεις τις προτάσεις. Όχι, είναι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης πρόταση. Η δική σου. Από ό,τι ξέρω είναι εσύ. Της αυτό που έχω πει είναι και πιο... Κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Ότι να το συμπεριλάβουμε ως κείμενο. Νομίζω ότι... Εντάξει, απλά επιγραμματικά να μας αυτό πεις το... τίτλος. Λοιπόν, είναι μια πρόταση για τα κόκκινα δάνεια που λέει τι, ότι το βασικό κανονιστικό νομοθέτημα πρέπει να είναι ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει πάγωμα της οφειλής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τρίτον, αναμόρφωση του τηρεσία και παράταση ισχύως του νόμου Κατσέλη, να έχεις δίκιο. Τρίτον, αναμόρφωση του τηρεσία ώστε όσοι έχουν ενήμερα στεγαστικά δάνεια να μην αντιμετωπίζονται με δυσμενή τρόπο, έστω και αν δεν έχουν ενήμερα καταναλωτικά δάνεια. Τρίτον, αναμόρφωση των τόκων υπερημερία, αν μάλλον αφαίρεση των τόκων υπερημερία των δανείων όταν υπάρχει μία ρύθμιση. Αφαίρεση αυτών που λέμε μη λογιστικοποιημένες εγγραφές των τραπεζών. Να υπάρξει αντικειμενικός τύπος καθορισμού μίας δόσης για όλες τις οφειλές. Ενιαίοι κανόνες ρύθμισης και για τις ρυθμίσεις με ανταγωνιστικά χαμηλά επίπεδα.